Καλησπέρα σε όλους τους χαβαλέδες που ακούνε αυτό το podcast. Πώς είμαστε, τι κάνουμε, Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 8.03 ώρα ζυρίχης, 9.03 το βράδυ ώρα γαλισσά και χαλάστρας. Είμαστε εδώ εγώ, σε ένα ακόμα μία αξιόλογο podcast που έχει το όνομα «Ούτε μάνα μου δεν θα το ακούσει». Τα έχω πολλές φορές αυτό, τα έχετε μάθει θα τα επαναλαμβάνω σε κάθε επεισόδιο. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Θα ξεκινήσω με άπερη γκρίνια. Δεν σας έχω πει ούτε να κάνετε follow το podcast στο Spotify. Τώρα το ανέβασα και στο Apple Podcast, ναι, νομίζω έτσι λέγεται. Δεν σας έχω πει ποτέ ούτε να κάνετε follow, ούτε να κάνετε rating, ούτε τίποτα. Έλα όμως που εγώ ακούω πολλά podcast. Και είπε ένας, λέει, κάντε μου λέει follow και rating λέει το podcast γιατί λέει ανεβαίνει, το βλέπω πιο πολύ και ανεβαίνουν οι ακροασει. Και λέω ήρθε η ώρα να γκρινιάξω. Έχουμε 35 rating στο podcast αυτή τη στιγμή. Θέλω να ανέβουν. Μπείτε. Θέλετε να με να μου βάλετε ένα στα 5. Γλεντήστε με. Θέλετε να με λιγότερο, να μου βάλετε 2 στα 5. Θα το δεχτώ. Θέλετε να πείτε ότι είμαι απλά ένας μέτριος τύπος από το Γαλισά βάλτε μου 3 στα 5. Θα το δεχτώ. Θέλετε να μου βάλετε 4 στα 5 με σχολιάκι. Εντάξει, φλαράκι, θα μπορούσε να είσαι λίγο καλύτερο. Δεν τραγουδά και πολύ ωραία. Τα ανεκδοτάκια σου είναι λίγο το. <σκλεισίλυν> <σκλεισίλυν> Αλλά εντάξει. Έχει περιθώρια βελτίωση. Ψάξτε το λίγο. Ψάξτε το. Ή θέλετε να μου βάλετε 5 στα 5 και να πείτε φεραγκό. Σε έχω ακούσει χέζο. Σε έχω ακούσει στο τραμ, στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο. Σε έχω ακούσει στα πιο απίθανα σημεία. Και γι' αυτό θα σου βάλω 5 στα 5. Και αν σε δω μπροστά μου, φρεράκο, θα σου δώσω ένα φυλάκι. Κανονικά, κανονικά. Δεν υπάρχει κανονικά. Θα ήθελα αυτό το 5 στα 5, δεν θα πω όχι. Και το, και το όλο το άλλο στην παρένθεση που έβαλα. Αλλά πάντων, Α προχωρήσουμε. Βάλτε, βάλτε μου, ρε. Με... Κάντε ένα follow. Βάλτε λίγο μια... ένα rating για να δούμε. Τώρα είναι πρώτη φορά που το ζητάω να δω πώ θα πάει αυτό. Στείλτε το σε κάνα φίλο σα. Πείτε να ακούω αυτόν τον καραγκιόζη. Άκουσε τον Ισή αν θέλει. Δώστε μια ευκαιρία. Έως πάντων. Έχω φέρει πολύ κράξιμο από φίλου που του στέλνω podcast να ακούσουν και του έχω στείλει το Ζάμπρα. Που είναι και κωμικό ο άνθρωπο και είναι στα top 3 podcast νομίζω τη Ελλάδο. Μαζί με τον Παπασημακόπλη και κάτι άλλο. Και με έχουν κράξει για το ζάμπρα μου. Και τι βαρετό τύπο είναι αυτό. Και είναι κωμικό. Αλλά μπλα μπλα μπλα. Και, λέω... και όντω, και εγώ τελευταία με τον Θωμά βαριέμαι. Και λέω, Μαλάκα, αν αυτό είναι κωμικό και βγάζει λεφτά από αυτό. Και βαριέμαι εγώ με αυτόν. Φαντάσου πόσο μπορούν να βαριούνται οι φίλοι μου. Που οι πιο πολλοί πρέπει να τα ακούσουν αναγκαστικά στο το podcast. Γιατί ξέρω να του ρωτήσω. Ξέρω θα του πω, Α! θα μου πούνε Α, Γιώργο, πώ πέρασε ο Μάν, και του σου <laughs> Δεν άκουσε podcast, ε. <laughs> Χθε βγήκα με τον Φίλιππο και το Βασίλη, και αυτοί δεν άκουσαν ακούσει podcast και δεν του είπα κάτι. Αν τα ακούσετε από εδώ, Βασίλη και Φίλιππο, Φίλιππε ή Φίλιππα, όπω θέλουμε σε λέμε, για πηγαίνετε στο νούμερο 13, νομίζω είναι. Ή 14, δεν θυμάμαι. Και ακούστε για ο Μάν. Σήμερα Έχω μια ιστορία από τη δουλειά. Τέλο πάντων, η δουλειά μου έχει να κάνει με πολλά email. Γενικά, στέλνω, στέλνω πολλά και δέχομαι πολλά email ε, καθημερινά. Γενικά, ρε παιδί μου, είναι η γουμπάρα μου αυτέ τι συντομεύσει, ε, τα... σήμερα μου έγραψε μια PO. I will, I will check with finance if they can create a PO. Και με. Είναι αυτό το PO, ρε μαδάκ και υπάρχει αυτό το ASAP, υπάρχει αυτό το, το ASAP είναι as soon as possible. Εντάξει, το, το, μετά από πολλά γκουγκλαρίσματα το, το είχα βρει πριν χρόνια. Ε, κάποια στιγμή πιο παλιά μου είχα γράψει αυτό το WIP που είναι WIP και είναι work in progress. Μάγκα μου. <laughs> Στο γαλλικά μεγάλωσα. Οκ, okay, είχαμε πολλού ξένου. Αλλά δεν δεν, δεν μα στέλνανε email και μα λέγανε ASAP και μπλα μπλα μπλα. Σοβαρευτείτε λίγο, μπροτελά. Σοβαρευτείτε, δεν μεγάλωσα μόλι στο Λονδίνο, εντάξει, ή στο Σαν Φρανσίσκο. Μην τρελαθούμε κιόλα. Και μου το παίζετε εκεί πέρα και μου γράφετε. Και ειδικά αν ο άλλο είναι από άλλο department, δεν έχει σχέση με τη δική σου τη δουλειά και του στέλνει κάτι που έχει να κάνει με τη δική σου τη δουλειά, κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό, και ο άλλο δεν έχει ιδέα. Εντάξει, σε βάσου λίγο. Πε το με λίγο πιο απλά αγγλικά. Ή με πιο απλά ελληνικά. Είμαι πιο απλά σερβικά ή αλβανικά, δεν ξέρω, ή πακιστανικά, δεν ξέρω. Αλλά πες το πιο απλά, ρε φίλε, ανάλογα τη γλώσσα σου. Δεν είναι ανάγκη να μα τον παίζει ιστορία. Κάποιος, κάποιοι είναι καλοί σε κάτι άλλο, κάποιοι είναι καλοί σε κάτι άλλο, κάποιοι είναι σε ένα τμήμα τη εταιρεία, κάποιοι είναι σε ένα άλλο. Τι θα σου πω εγώ. Τέλο πάντων. Ελπίζω να με ακούν οι συνάδελφοι που σίγουρα δεν μιλάνε ελληνικά και να να τα ακούσουν και να βελτιωθούν. Λοιπόν, σήμερα 29 Νοεμβρίου γιορτάζουν η Φέδρα, η Φεδρούλα, η Φεδρίνα, ο Φιλούμενος, ο Φίλος, χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους, να είστε καλά παιδιά, η Φιλουμένη, η Φιλομίνα, η Φιλομίλα, η Φιλομίλη και η Φίλη, με Ήτα. Χρόνια πολλά σε όλες τις φίλες μου. Να είστε καλά κορίτσια να σας χαιρόμαστε. Άντε, άντε και στα δικά σας. Και του χρόνου να μας κανάρθετε. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ναι, ναι, να είστε καλά. Ναι, θα του τα πω. Ναι, ναι. Ναι, φιλουμένη μου. Να είσαι καλά. Φιλιά στη Φεδρούλα και στη Φέδρα. Ναι, ναι. Άντε ρε, τα λέμε. Να είσαι καλά φιλάκια. Δεν ξέρω αν πήρα χαμπάρι τι έγινε με το Μιζωτάκι το Βρετανό Πρωθυπουργό που τον ακύρωσε μεταξύ μα, αν και για μένα είχε έρθει π.χ. ο Μητσοτάκη στη Ζηρίχη και μπορούσα να το γλεντήσω και είχαμε ραντεβού και μπορούσα να το γλεντήσω και να του πω, είπε για τα. Για τα μάρμαρα δεν θα σε θέλω να μιλήσουμε. Και για τα μάρμαρα να μην ήθελα να μιλήσουμε. Και, να, και για τα μάρμαρα να ήθελα να μιλήσουμε μάλλον. Πάλι θα, θα τον έστειλε και θα του λέγαμε «Α, είδατε ζηρίχη, πάρ' τα τώρα. Δεν, δεν, θα έρθω στο ραντεβού». Τέλος πάντων, αυτό ο Βρετανό τώρα πρωθυπουργό, τι φάση είναι, δεν είναι νομίζω εκλεγμένο. Ζάμπλουτο είναι. Εντάξει, τώρα σχετικά με τα Μάρμαρα και, τη, και, τους Βρετανούς, θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι. Κάτι ωραίο, κάτι πολύ όμορφο, που δείχνει πόσο φιλική ήταν οι Βρετανοί ε, εδώ και κάποιους αιώνες. Αν και όλε οι χώρε στον κόσμο δεν έγιναν υποτελεί του βρετανικού στέματο, η αλήθεια είναι πω ελάχιστα γκλίτωσαν. Σύμφωνα με το βιβλίο, όλε οι χώρε στι οποίε έχουμε εισβάλει και οι λίγε στι οποίε δεν φτάσαμε ποτέ, υπάρχουν μόνο 22 στι οποίε δεν υπήρξε ποτέ βρετανική παρουσία, υπολογίζοντα πάντα και όλε εκείνε που υπέστησαν έστω και μία, μία σύντομη διάρκεια επίθεση αυτές που απειλήθηκαν και αναγκάστηκαν να υποκύψουν και να διαπραγματευτούν ή αυτές τις οποίες για διαφόρους λόγους υπήρξε στρατιωτική παρουσία. Ναι, να δηλαδή ουσιαστικά τι σου λέει εδώ. Έχουν μπει παντού οι Βρετανοί. Εντάξει, πίνουν πολύ όπου να είναι μπαίνουν. Ό,τι θέλει ο καθένα. Έχουν μπει ξέρω εγώ 200 χώρες. Ξέρω εγώ. Μπορεί και παραπάνω. Εντάξει, εδώ θα μου πεις πέθανε η βασίλισσα και εκλέγανε σε επικίες. <Άξι> Εγώ θα κρίνω την ηλικιότητα του άλλου, όσο θέλει είναι ηλικιό ο καθένα. Αν πέθανε η Βασίλη, α πούμε, ή ο Βασιλιά Κωνσταντίνα που πέθανε και γίνεται χαμό και κλαίνε και πάνε στην κηδεία και εκατομμύρια κόσμο. Θυμάμαι, νομίζω ότι η Βασίλη το είχαν δει. Δύο δι άνθρωποι είχαν δει την κηδεία τη Βασίλη. Εντάξει. Οκ. <Okay>. Εντάξει. Εντάξει. <Άξι> <Άξι> Ναι, 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 όχι. Ό,τι θέλει ο καθένα, ρε παιδιά. Ό,τι θέλει ο καθένα. Οι Βρετανοί γενικά είναι φανταστικοί. Δεν, δεν, πήγαν πουθενά, δεν δημιουργήσαν κανένα κακό. Δεν... Εντάξει. Εδώ θα μου πει, Γιώργο, το Μέγα Αλέξανδρο τον έχουμε Θεό. φυσικά, αφού ήταν Έλληνα. Του γάμψε όλου, έφτασε μέχρι τι Ινδίε. Ε, ναι, αυτό ήταν μου τσάτσε, Ναι, αυτό ήταν Έλληνα. Οι Έλληνε, εμεί είμαστε οι καλύτεροι. Όταν σφάζουν οι Έλληνε, είναι ήρωε. Ναι, και Μακεδονία και Μέρα Αλέξανδρα και λοιπά. Όταν τα κάνουν όμω άλλοι, Ε, πολύ κακοί άνθρωποι. Ε, πολύ κακοί και Βρετανοί. Ε, ναι, εντάξει. Τι να πει. Άξι. Άξι! Ό,τι θέλει ο καθένα. Ό,τι θέλει ο καθένα. Λοιπόν, Πώ λέγονται δύο αυγά που τσακώνονται. Παραλαμβάνω πώς λέγονται δύο αυγά που τσακώνονται. Καυγά. Έχει που έχει κρύο έξω. Θα έχετε ξεπαγιάσει τώρα. Τι να πεις, τι να πεις, τι να πεις. Τέλος πάντων. Για να κλείσουμε σήμερα με αυτό το μικρό μία αξιόλογο podcast θα σας πρίξω άλλη μια φορά να κάνετε follow στο Spotify, στο Apple Podcast, να αφήσετε και comment. Γράψτε κανένα comment, έχει χαβαλέ, ε, να κάνετε follow, να αφήσετε comment και να πατήσετε και όσα στεράκια θέλετε από το 1 μέχρι 5 ανάλογα από σας τις πάω. Αν σας τις πάω πολύ, πατήστε 5. Αλλά σας πάω πολύ. Όλα γύρω σου γυρίζουν σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Όλα στα ζητώ, στα δίνω. Λάθη, πάθη, τρέλα, όλα. Όλα στη ζωή μου είσαι. Γέλιο, δάγρυ, όλα είσαι εσύ. Μόνο και μόνο ρε κουφάλες, ρε χαβαλέδες που τραγούδισα σακιρουβά. Σάκι Ρουβά. Φτάνει. Για να βάλετε ένα καλό rating. Ας πάντων. Θα το κρατήσουμε μικρό για σήμερα. Σα ευχαριστώ που είστε πάλι που είστε πάλι εδώ και με ακούτε. Ε, έβγαλε κάτι στατιστικά το Spotify. Συγκινήθηκα. Όχι, δεν συγκινήθηκα, αλλά εντάξει, μ' άρεσε. Ήταν ωραία στατιστικά. Το ακούτε αρκετοί. Και σα ευχαριστώ γι' αυτό θα τα πούμε σύντομα. Γράψτε μου αν θέλετε να, να θίξω κάποιο θέμα, να συζητήσουμε κάτι. Να συζητήσουμε εγώ, ο Γιώργο, ο Χρήστο και ο Φρέρι και ο Φρεράκος να συζητήσουμε και εσεί να ακούτε. Αυτά. Τα λέμε. Καλά να περνάτε. Φίλια πολλά.